Παιδιά, γεια σας. Τι να πούμε στα παιδιά, λέει, που τα ξέρουν όλα. Εκείνο που μπορώ να σας πω, ο πλανήτης λίγο πολύ γνωρίζεται από ό,τι σας λένε οι καθηγητές σας και δάσκαλοι σας σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Σε εσάς περισσότερο εναπόκειται να προστατεύσετε και το περιβάλλον και να προσπαθήσετε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη την γη μας. Αυτός ο πλανήτης που αν δεν τον προσέξουμε δεν θα μπορέσει να κρατήσει το ανθρώπινο γένος. Ξέρουμε ότι εσείς είστε οι φορείς, τα παιδιά θα μπορέσουν να πείσουν ακόμα και τους γονείς να δώσουν μια μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε εσάς ανήκει το μέλλον και εσάς για εσάς είναι η ζωή. Δεν νομίζω να σας πω περισσότερα. Ξέρουμε και βλέπουμε ότι η νέα γενιά, εσείς όλα τα παιδιά, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε περιβάλλον, είτε είναι τα ζώα, είτε είναι τα φυτά, είτε είναι γενικότερα η φύση, είτε είναι η ατμόσφαιρα. Να είστε καλά και πάντα νομίζω ότι θα προχωρήσετε προς τα μπρος. Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεχθεί προσκεκλημένη στη σημερινή εκδήλωση. Θα μιλήσω παιδαγωγικά για την σημερινή ημέρα. Ένα παιδί πέρα από τις γνώσεις πρέπει να αποκτήσει και ευαισθησίες σε ορισμένα πράγματα. Μια ευαισθησία που μας αναγκάζει σήμερα είναι το περιβάλλον. Θέλουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση να αποκτήσετε οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική ευαισθησία, ούτως ώστε μεγαλώνοντας να αγαπήσετε τη φύση και το περιβάλλον, ούτως ώστε να αφήσετε κι εσείς στις επόμενες γενιές ένα καθαρό και όμορφο περιβάλλον, γιατί το έχουμε ανάγκη. Πάμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Σημαντική μέρα σήμερα για τα παιδιά. Τι μηνύματα περνάτε στους μικρούς μαθητές? Οι μικρούς μαθητές περνάμε το μήνυμα της μέρα του περιβάλλοντος. Δικαιούνται και τα παιδιά από την περιφέρεια. Σκεφτήκαμε να φέρουμε όλα τα σχολεία της περιφέρειας, γιατί έχουν το δικαίωμα για αυτά να γνωρίσουν για το περιβάλλον. Κάναμε για πρώτη φορά τη γιορτή αυτή στο ωραίο δάσος που έχει το διαλεκτό. Είναι ένα φανταστικό μέρος. Ευχαριστώ που παντός το επηρεαστικό κτέλ, το αστικό κτέλ, τους χορηγούς μας στην Alpha Bank και όλες τις επιχειρήσεις που βοηθήσανε για την εκδήλωση. Και παντός θέλω να ευχαριστήσω την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί μαζίμισαν τα παιδιά με ευθύνη να φέρουν από τους άλλους δήμους για να τα φέρουν εδώ, να γνωρίζουν για το περιβάλλον, για την ανακύκλωση, για το τι σημαίνει να δίνουμε καλά μαθήματα στους γονείς μας, γιατί οι μαθητές είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι στο σπίτι. Γνωρίζετε ότι ένα παιδάκι μπορεί να πει τους γονείς και τους παππούδες ότι πρέπει να κάνουμε σωστή ανακύκλωση, σωστή αποκομιδή σκοπιδιών, και αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερο για μας, για να μας βοηθήσει στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το περιβάλλον ανήκει σε αυτούς. Δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει ενωμένα σε εμάς, αλλά εμείς έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που το μέλλον ανήκει στα παιδιά. Γι' αυτό κάναμε αυτή την κίνηση. Και θεωρώ ότι θα είναι ένα ευχάριστο πρωινό για τα παιδιά, για όλα τα σχολεία της περιφέρειας. Φανταστείτε, ήρθανε από το ψηλοπάρκο μέχρι τον Παλιόπικο Αγγλιά, ήρθαν όλα τα σχολεία εδώ. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι ο Δήμος Τρικαίων δεν είναι μόνο ο Δήμος στο κέντρο, είναι ο Δήμος περιφερειακά. Αυτοί που μπήκαν στο Δήμο Τρικαίων είναι όλοι δημότες Τρικαίων. Γι' αυτό και εμείς κάναμε αυτή την κίνηση. Είδαμε ότι η παλιά η τέχνη δεν ξεχνιέται. Ναι, με βάλανε μικρή να παίξω λίγο ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάλα. Αλλά είναι και η ηλικία μου τώρα που. Τι ομάδα είστε, κύριε Σπανέ? Η ομάδα είναι Εθνική Ελλάδος τώρα και Παναθηναϊκός. Και Παναθηναϊκός, ε! Λίγο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα τα έχει κάνει θάλασσα. Λέτε, άμα σας ζουν τώρα να σας ζητήσουν για τεχνικό σύμβουλο. Τεχνικό σύμβουλο μπορώ να πάω στην αγαπημένη μου ομάδα μου που είναι τα Τρίγκαλα. Δεν χρειάζεται να πάω στον Παναθηναϊκό. Είναι η αγαπημένη μας ομάδα, η ομάδα της πόλης. Έστω και σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, εμείς στηρίζουμε την ομάδα και θα είμαστε πάντα Τρίγκαλα.